you're hurting me. It's not that clear for me now. Why do I have to stay strong when it's you who's done wrong to me? I should forgive, but I can't. Look at me with cold eyes. I'm done. Now I'm moving on from the lies and the jealousy. I stop to fall into your arms, but I keep failing 'cause it's all gone. This kind of love sets off alarms. You want me only on your own terms. I'll break away, I'll break these chains. Your love's a prison I'll escape from. So watch me. Start to talk, your eyes give your true thoughts away. Now I'm gonna stay strong, 'cause it's you who's done wrong to me. You want forgiveness, I can't. No more tears in my eyes, I'm done. Now I'm moving on, I still want the best for you. I stop to fall into your arms, but I keep. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα. Δεν κάνετε λάθος, στην εκπομπή Αυτοπροσώπως ακούτε, και αν σας ξεγελάει ο ξένος στίχος του τραγουδιού, θα διαπιστώσετε ευθύς αμέσως ότι το κορίτσι που ερμηνεύει το τραγούδι αυτό με τίτλο Love on your own terms είναι μια Ελληνίδα 100%. Είναι εδώ η Angelica Dusk, και έχουμε πει πολλές φορές, και το γνωρίζετε όλοι εσείς που είστε μόνιμοι ακροατές της εκπομπής και του Βήμα FM, ότι συχνά παρουσιάζουμε νέους καλλιτέχνες, δίνουμε βήμα σε καλλιτέχνες που τώρα ξεκινούν, και σε αυτά τα πλαίσια η Angelica Dusk, μια νέα τραγουδοποιός, είναι εδώ. Και μαζί της θα κουβεντιάσουμε, θα μας φανερώσει τα σχέδιά της, τη μουσική και τα όνειρά της, αφού άλλωστε ανήκει στην κατηγορία εκείνη των ανθρώπων που θεωρούνται ευλογημένοι αφού κάνει το χόμπι της επάγγελμα. Νίκος Τρασιβούλου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο η Ελευθερία Τυράκη, θα ρυθμίζει τα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι η Νάσια Καρβούνη στο 211-365-9995, θα απαντά για τις όποιες παρατηρήσεις σας. Το σημερινό μας δώρο για αυτή την ώρα της εκπομπής είναι αυτές οι ελβετικές σοκολάτες που τόσο έχετε αγαπήσει, οι ελβετικές σοκολάτες Lind. Μην μπερδεύετε το όνομα της σοκολάτας με το γνωστό σούπερ μάρκετ. Είναι άλλο οι ελβετικές σοκολάτες και άλλο το όνομα του σούπερ μάρκετ. Είναι ένας γλυκός πειρασμός οι σοκολάτες που έχουμε εδώ. Ένα κουτί από αυτές, 12 σοκολάτες περιέχει το κάθε κουτί, των 100 γραμμαρίων η καθεμία. Πραγματικά θα μπείτε σε έναν πειρασμό ανεπανάληπτο. Βήμα FM, κενό, τη λέξη σοκολάτα και αποστολή στο 54010. Εδώ είναι οι σοκολάτες. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μπορείτε να περάσετε από το σταθμό να τις παραλάβετε. Αντζέλικα, καλώς όρισες στο Βήμα FM. Γεια σου Νίκο. Εδώ παρέα με τους μουσικούς σου έφτασες, και ανυπομονούμε όλοι
να ακούσουμε, βέβαια θα το κάνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μετά τις 2:30, να μας παίξετε και ζωντανά ένα-δύο τραγούδια. Αλλά πριν από αυτό θέλω να συστηθούμε. Κρίμα καταρχάς που δεν έχει εικόνα το ραδιόφωνο καμιά φορά, το λέω και το ξαναλέω, όταν έτσι έχει δροσερά πρόσωπα απέναντί του κανείς, θα ήθελε να φαίνονται και στο, να έχει ο κόσμος και την εικόνα. Θέλω λοιπόν να μας συστηθείς. Ποια είναι η Angelica Dusk? Η Angelica Dusk λοιπόν είναι το κορίτσι που από τα 3 της ήξερε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, που τραγουδούσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου Stevie Wonder, που χόρευε με το σκύλο της και προσποιούταν ότι είχε ένα τεράστιο κοινό, ενώ είχε μόνο ένα σκυλάκι. Και που σπούδασε μουσική στην Αμερική και στο Λονδίνο και που αποφάσισε πρόσφατα να τα γυρίσει όλα 180 μοίρες και να κάνει το χόμπι της επάγγελμα. Παρόλο που είχα δουλέψει και στην ΕΡΤ και στη Φεστιβάλ Αθηνών και στη Λυρική Σκηνή ως διοργανώτρια συναυλιών για άλλους. Και τώρα κάνω αυτό το πράγμα που αγαπώ πλέον και γράφω τη δική μου μουσική. Γράφεις και το στίχο. Γράφω και το στίχο και συνεργάζομαι με ανθρώπους στην Αγγλία για τις ηχογραφήσεις και ζω εδώ στην Ελλάδα και το προωθώ. Το Dusk από πού έρχεται το επιθετό σου? Το Dusk είναι μια ώρα της ημέρας που μου αρέσει πολύ, το σούρπο, αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει διότι έχει και κάτι το περίεργο, κάτι το πιο σκοτεινό, ας το πούμε, το οποίο και η μουσική μου πολλές φορές έχει, παρόλο που γράφω και τραγούδια τα οποία είναι χαρούμενα, γράφω και τραγούδια τα οποία μπορεί να έχουν και κάποια πιο σκοτεινά στοιχεία και συμπεριλαμβάνεται και στο επίθετό μου, οπότε είμαι τυχερή που... Να πούμε ότι το όνομά σου είναι Δασκαλόπουλος, ναι. Δασκαλοπούλο δηλαδή. Λοιπόν, γιατί η Αντζέλικα διάλεξες ξένο στίχο για να ντύσεις τις μουσικές σου? Από τότε που γράφω τις σκέψεις μου, ας πούμε, και τους στίχους μου σε χαρτί, μου βγαίνει πιο πολύ στα αγγλικά. Ονειρεύεσαι στα αγγλικά καμιά φορά? Και το λέω αυτό γιατί λες ότι σπούδασες στην Αμερική, στην Αγγλία και ξέρεις καμιά φορά κάνεις όνειρα στην αγγλική γλώσσα. Ναι, κάνω όνειρα με πολύ περίεργες εικόνες ή όμορφες, αλλά συνήθως όταν γράφω μου βγαίνει πιο εύκολα στα αγγλικά χωρίς αυτό να αποκλείει το να γράψω και στα ελληνικά. Γιατί... Α, δεν το έχεις αποκλείσει αυτό? Όχι, γιατί πολλές φορές μου έρχεται και η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και πολύ ωραία. Αυτό που λες μου το έχει πει και η Μαριέτα Φαφούτη, η οποία και αυτή είναι μια Ελληνίδα καλλιτέχνης, αλλά γράφει σε ξένο στίχο. Και όταν τη ρώτησα γιατί ξένος στίχος, μου είπε ότι μου βγαίνει καλύτερα και ταιριάζει καλύτερα με τις μουσικές μου. Ποια ήταν τα μουσικά ακούσματα τα οποία είχες και με τα οποία μεγάλωσες? Ναι, αυτός είναι και ο άλλος λόγος που γράφω στα αγγλικά. Ήταν αρκετά ξένη μουσική και πάρα πολλά διαφορετικά ακούσματα. Δηλαδή ξεκίνησα να ακούω ροκ μουσική όταν ήμουν μικρή, που ακούγε και ο πατέρας μου πάρα πολύ. Μετά κάποιοι φίλοι με μοιήσανε στη metal, μετά άρχισα να ανακαλύπτω funk, soul, blues, jazz. Όταν λες ροκ μουσική, τι σου έρχεται στο μυαλό από τα παιδικά σου ακούσματα, αυτά που ακούει και ο μπαμπάς σου? Led Zeppelin, Pink Floyd, Μάλιστα. Rolling Stones, όλα αυτά. Και μετά άρχισα και φυσικά ακούγα και πολύ pop μουσική από αγαπημένες καλλιτέχνητες όπως Whitney Houston, Cher και Alanis Morissette. Και τώρα το είδος που γράφω εγώ είναι στο στυλ, ας πούμε, κάποιον που θαυμάζω πολύ, όπως η Alicia Keys, η Katy Perry, η Emily Sande. Μάλιστα. Και γιατί μετά από αυτό... Αφού είχες όλη αυτή την, έτσι, όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα ακούσματα, μετά έκανες σπουδές κλασικής μουσικής αντί να ακολουθήσεις κάτι διαφορετικό πιο κοντά σε αυτά τα οποία αγαπάς? Και κλασική μουσική άκουγα και παίρνει χρόνο νομίζω το να καταλήξεις το στυλ που θέλεις να κάνεις εσύ και να γράψεις εσύ. Οπότε θεωρώ κιόλας ότι το να σπουδάσεις κλασική μουσική είναι η βάση για τα πάντα. Και είμαι πολύ τυχερή που μπόρεσα και σπούδασα στην Αμερική. Μετά έκανα και ένα πτυχίο στην Αγγλία, στο Λονδίνο, το οποίο εκεί γνώρισα καλύτερα τη funk, τα blues, τη jazz πιο πολύ και άρχισα να καταλαβαίνω και ότι μ' αρέσουν και αυτά τα είδη και να ανακαλύψω ότι τελικά πρέπει να διαλέξω το δικό μου είδος ποιο θα είναι, γιατί δεν θεωρώ ότι κανείς μπορεί να τραγουδάει τα πάντα, παρόλο που του αρέσουν. Σωστά. Και πόσο καιρό σου πήρε μέχρι να ανακαλύψεις πού βρίσκεσαι καλλιτεχνικά? Μου πήρε 2 χρόνια ψαξίματος, εσωτερικού ψαξίματος, ακούγοντας, βλέποντας άλλες καλλιτέχνητες και καλλιτέχνες, δοκιμάζοντας με μαθήματα φωνητικής βεβαίως και μαθήματα πιάνου, που ακόμα κάνω τώρα και με το Σταύρο Λάντσια,
Και βλέπεις τι είναι αυτό που σε εκφράζει περισσότερο και τελικά και τι μπορείς φωνητικά να τραγουδήσεις και το χτίζεις. Ο στίχος και η μουσική σου βασίζονται πάνω σε προσωπικά σου βιώματα ή μπορείς να γράψεις στίχο για οτιδήποτε, για ένα άλλο θέμα που δεν είναι προσωπικό σου? Όχι, βασίζονται απολύτως σε προσωπικές μου εμπειρίες. Τις καταγράφω εκείνη την ώρα που συμβαίνουν, ακόμα και μέσα στο κινητό μου γράφω την ώρα που περπατάω, ας πούμε, στίχους. Και κάποια στιγμή μπορεί να κάτσω να το γράψω το τραγούδι ολόκληρο, ας πούμε. Μας. Αλλά ναι, είναι προσωπικά άλλο. Άντζελικα, πιστεύεις ότι σε ένα αγγλόφωνο κράτος, ας πούμε, γιατί έχεις σπουδάσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, θα είχες περισσότερες ευκαιρίες για να κάνεις μια καριέρα τραγουδοποιού? Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, με την έννοια ότι δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Διότι από τη μία λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στον χώρο της μουσικής στην Αγγλία. Απ' την άλλη όμως είναι τόσο μεγάλη αγορά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε γνωρίσει ο κόσμος. Όχι ότι στην Ελλάδα, επειδή είναι μικρότερη, είναι εύκολο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολλή επιμονή για να αρχίσει να σε γνωρίζει ο κόσμος και για να αρέσεις. Οπότε ας ξεκινήσουμε με μικρά βήματα και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Λοιπόν, ναι, πολύ προσγειωμένο μου ακούγεται αυτό και μπράβο σου που επιμένεις τουλάχιστον και στον τόπο σου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι δικό σου. Είναι ακυκλοφόρητο. Να σε ευχαριστήσουμε που μας το έφερες εδώ στο σταθμό. Θα αυτά το προηγούμενο που ακούσαμε, το Love on Your Own Terms, το Telling Stories που ακούμε αμέσως τώρα και το επόμενο που θα ακούσουμε θα τα κυκλοφορήσεις. Ναι, θα είναι το πρώτο μου EP που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούνιο και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Άρα εμείς το παίζουμε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν. Εδώ η στίχη και η μουσική είναι δική σου? Ναι, πολλές φορές γράφω μόνη μου και άλλες φορές συνεργάζομαι με κάποιους ανθρώπους ή τους παραγωγούς μου και μπορεί να πούμε ας γράψουμε και τώρα ένα τραγούδι βασισμένο σε κάτι που έχω φέρει, ας πούμε, σε στίχους, το οποίο είναι πολύ ωραία και διαδραστική διαδικασία να υπάρχουν περισσότερες ιδέες.
Βήμα FM 99,5. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάντοτε εδώ είναι η Angelica Dusk. Ακούμε τραγούδια της. Άλλο ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι, έτσι δεν είναι, Angelica? Έτσι, είναι, θα βγει στο EP. Τίτλος του? Somewhere in the Distance. Μάλιστα, κάπου σε απόσταση λοιπόν. Κάπου, ναι, μακριά. Μάλιστα. Και εσείς που είστε στη συχνότητά μας, στείλτε το μήνυμά σας εδώ, κατευθείαν στο στούντιο, γράφοντας το κινητό σας τηλέφωνο Βήμα FM και ενώ τη λέξη σοκολάτα και αποστολή στο 54010 για τρία μεγάλα κουτιά με 12 επίσης μεγάλες σοκολάτες Lind. Τις ξέρετε όλοι από τα περίπτερα, σε κάθε περίπτερο υπάρχουν, για να τις απολαύσετε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Τυχεροί μπορείτε να περάσετε εδώ από το Βήμα FM να τις παραλάβετε. Αποστολή του μηνύματός σας στο 54010, το κάθε μήνυμα στοιχίζει 90 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, Angelica, και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Εάν δεν είχες σπουδάσει μουσική, με δεδομένη την αγάπη σου για αυτήν, θα πήγαινες να το κάνεις τώρα ή φτάνει το ταλέντο να γράφεις και να τραγουδάς τα κομμάτια σου? Χωρίς δεύτερη σκέψη θα πήγαινα, γιατί το αγαπώ πολύ και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, φυσικά είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει συνεχώς να εξελίσσεσαι και να προσπαθείς, και αυτό το κάνω ακόμα, δηλαδή ακόμα κάνω και μαθήματα πιάνου και μαθήματα φωνητικής. Λοιπόν, κάθε φορά που φιλοξενώ ένα νέο παιδί εδώ που είναι στο ξεκίνημά του, στην αρχή της καριέρας του, πρώτον αυτό με γεμίζει χαρά, ενθουσιάζομαι δηλαδή να βλέπω τα νέα παιδιά να θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους, και το δεύτερο είναι ότι τους παρακαλώ να έρθουν να παίξουν έτσι εδώ ζωντανά κάποιο
κάποιο κομμάτι. Μαζί σου ήρθαν και δύο μουσικοί. Θες να μας τους συστήσεις? Ναι, είναι ο Φώτης Βαγιανάς στην κιθάρα και ο Μάριος Λάζιο Ανίδης που παίζει κιθάρα και στα live κάνει και production. Είναι διάφορα. Τώρα που είπες live, θα σε απολαύσουμε και στους κήπους του Μεγάρου, στον Μπαζάρ Βιβλίου που θα κάνει ο Βήμα FM. Mm. Αλλά θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Εγώ όμως τώρα θέλω να, αφού είναι τα παιδιά εδώ, έχουν ετοιμάσει κατά τη διάρκεια του διαλύματος τις κιθάρες τους. Θα μας πεις ένα τραγούδι εδώ παρέα, ναι, με τους μουσικούς. Ποιο θα ακούσουμε? Ένα αγαπημένο cover της Adele, το Rolling in the Deep. Για να τα ακούσουμε. Λοιπόν, δυναμώστε την έντασή σας, να πάρουν θάρρος και τα παιδιά εδώ. Ξεκινάμε.